Σημαντικέ εξελίξει αναμένεται να έχουμε στο ρεπορτάζ του Μπασκετικού Παναθηναϊκού. Καθώ σύμφωνα με τη Mozart Sport, ο Ντέγιαν Ράντονιτ βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για να συζητήσει με του ανθρώπου του Παναθηναϊκού όσον αφορά την ανάληψη τη ελληνική ηγεσία του Τριφυλιού, η οποία έμεινε χειρεύουσα μετά το αντίο του Γιώργου Βόβορα, που θα είναι πλέον assistant του νέου τεχνικού, ενώ ο Χρήστο Ερέλη αποχώρησε από το τεχνικό team. Ένα προπονητή, ο Ντέγιαν Ράντονιτ, ο οποίο έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλε επιτυχίε του Ερυθρού Αστέρα, τόσο εντός όσο και εκτός των τυχών, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως το προφίλ του ταιριάζει αρκετά σε αυτό που ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Σκληρή άμυνα, πλάνο στην επίθεση, καλές επιλογές ξένων. Ο Ράντονιτς, όπως είχε κατακτήσει πρωταθλήματα με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά βεβαίως και νωρίτερα με την Μπουντούτσνοστ. Όσον αφορά τώρα στα υπόλοιπα νέα του Τριφυλιού, πληροφορίες αναφέρουν πως οι πράσινοι ετοιμάζονται να κάνουν πρόταση στον Νικ Καλάθη, ο οποίος πάντως περιμένει και την Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Τούδη. Όσον αφορά στον Ολυμπιακό, το buyout το οποίο περιμένει ο Σάσα Βεζένκοφ όσον αφορά την περίπτωση των Sacramento Kings, και η πρόταση βεβαίως φαίνεται πως δεν θα γίνει ποτέ και ο Βούλγαρος Άσος θα παραμείνει στον Ολυμπιακό και την επόμενη σεζόν. Άλλωστε, η τελευταία μεταγραφική κίνηση των Sacramento Kings, ο οποίος αγωνίζεται στην θέση του Βεζένκοφ, σαφέστατα και κόβει τις όποιες πιθανότητες του Σάσα για να μπορέσει να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και να πάει στο NBA. Όσον αφορά την περίπτωση του Μιλουτίνοφ, αυτή όλο και δυσκολεύει παρά το γεγονός πως ο ίδιος ο Σέρβο Σέντερ πιέζει για να μπορέσει να επιστρέψει στο μεγάλο λιμάνι.